είστε κατά της αληθείας, που φες την αυτή σοφία να δεν κατερχομένη, αλεπίγειο σου χωρείτε, όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκασης ευσεβέρνηση κατεναντίον δωρούμενο, δώσες ο Πιλάτος δια του σταυρού σου χωρείτε, όσον βορέων αξίους ημάς πίσον Θεοτόκε Παρθένε. Προσπαθούμε να κάνουμε έργα τα οποία προβλέπουν σε διαγενειακές πολιτικές και όχι σε πυροσβεστικές λύσεις. Γι' αυτό και εντάξαμε, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλη τη Θεσσαλία, όλα τα όρημα έργα που ήταν για την παιδεία. Είτε λέγονται νηπιαγωγεία, είτε λέγονται δημοτικά σχολεία, είτε λέγονται κτίρια για τα πανεπιστήμια. Γιατί πιστεύουμε ότι τα πάντα είναι θέμα παιδείας. Και μάλιστα σε μια τραγικά δύσκολη στιγμή, πολύ σκληρή στιγμή για όλους μας. Προσπαθούμε να κάνουμε καλά σχολεία, όπως είναι αυτό εδώ το νηπιαγωγείο, ένα αίτημα πολλών ετών, όπως είπε η Διευθύντρια, και αυτό το νηπιαγωγείο δημιουργεί θετική άβρα, θετικές προϋποθέσεις. Πρώτον και κύριο, από εδώ και πέρα τα παιδιά θα έρχονται εδώ στη συνοικία σε ένα καλό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ένα καλό περιβάλλον για να μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερο. Αλλά και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία προσφέρθηκαν και θέσεις εργασίας σε ανθρώπους που δουλέψαν εδώ, πέσαν χρήματα στην τοπική οικονομία και δημιουργήθηκε ένα έργο με ιδιαίτερη θετική αξία. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που αγωνιζόταν τόσα χρόνια για να πετύχουν αυτό το πράγμα, αυτό το νηπιαγωγείο, στις τεχνικές υπηρεσίες, στο Δήμο, ο οποίος ορίμασε την μελέτη, γιατί χρειάζονται όριμες μελέτες πλέον για να μπορούν να γίνονται τα έργα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας τη νέα προγραμματική πεδίο, το νέο ΕΣΠΑ, διότι όλα τα σχολεία πλέον και όλες οι υποδομές γίνονται με χρήματα ευρωπαϊκά. Συνδέαμε και συμμετέχα στον Γκάζο. Σας λέω, έχω μέσα στην καρδιά μου το σχολείο μου. Είναι το πρόσωπο του Δήμου. Είναι το συνέστημα της χαράς και της ευδοξίας που βγαίνει από την καρδιά μας. Το καινούργιο μας σχολείο είναι Λίλη Λαβεράς. Από το 11 και μετά, αυτά έχουν περάσει στην περιφέρεια, στον Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι αυτός που εντάσσει τα έργα. Κάνουν λοιπόν την πρόσκληση, είμαστε πανέτοιμοι, συνεννοούμαστε, όπως και αυτό εδώ, το είχαμε έτοιμο, μόλις βγήκε η πρόσκληση, το ενέπαιξε ο κύριος Αγοραστός και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να το εγκαινιάζουμε σε αυτή τη συνοικία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κύριο Κωνσταντίνο Αγοραστό για την έγκριση και χρηματοδότηση του έργου. Τον Δήμαρχο Λαρισαίων κύριο Κωνσταντίνο Τζανακούλη για την κατασκευή του νηπιαγωγείου. Η συνοικία της Χαραυγής, της οποίας τα παιδιά δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στον αριθμό των νηπίων και των νηπίων. Φέτος φοιτούν 92 παιδιά. Και τρίτον, δεν υπάρχει στη συνοικία παιδικό σταθμός για απορρόφηση ενός μέρους προνηπίων. Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον παγκοσμίως για την προσχολική αγωγή συμπεριλαμβάνει και την τάση για ποιοτική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Ποιο είναι καλύτερο σχολείο, αυτό είναι το προηγούμενο. Αυτό, Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και να το φυλάτε το σχολείο. Να είναι καθαρό και να το προφυλάτε με το σχολείο από βανδαλισμούς και από πράγματα τα οποία δημιουργούν μια άσχημη κατάσταση και δεν μπορούν να επαναστοποιηθούν.